ανάπτυξη οφείλεται στις συνδρομές των Τρίτων. Οφείλεται δηλαδή στο γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία το απεδέχθη, το αγκάλιασε και ενίσχυσε τις προσπάθειές του. Ο χώρος όπου ζουν τα έργα της ελληνικής τέχνης δεν εγνώρισε τις τρεις διαστάσεις, αλλά μονάχα έξι περιστάσεις. Πρόσω, ο πίσω, άνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Μα τι θαυμάσιο φυλακτό στάθηκαν για την τέχνη τα πολύτιμα αυτά σύνορα της αρχής και του τέρματος. Ο Γκιώτε το είδε πολύ καθαρά όταν έγραφε στο Herder: «Οι αρχαίοι παράστεναν την ύπαρξη. Εμείς συνηθίζουμε να παρασταίνουμε την εντύπωση που κάνει. Εκείνοι ζωγράφισαν το τρομερό. Εμείς ζωγραφίζουμε τρομερά. Εκείνοι το ευχάριστο. Εμείς ευχάριστα. Από αυτού βγαίνει όλη η υπερβολή, όλη η επιτίδευση, όλη η ψεύτικη χάρη, όλο το ογκυρό. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δουλεύει την εντύπωση και για την εντύπωση, δεν πιστεύει ποτέ ότι την έκαμε αρκετά αισθητή». Αλλάζει μαγεμένη.